με τον Πας Γιάννενα να δίνει την Τετάρτη στι 6 το απόγευμα στο γήπεδο τη Παναχαϊκή, το έκτο φιλικό παιχνίδι προετοιμασία απέναντι σε μια ομάδα τη ίδια κατηγορία. Λιγότερο από ένα μήνα πριν την έναρξη του πρωταθλήματο, υπάρχουν πλέον μερικέ σταθερέ για τη γιανιώτικη ομάδα, όπω και για τι άλλε ομάδε και των δύο ομίλων. Μια πρώτη εικόνα που εξάγεται από το πόσο κάθε ομάδα έχει κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι, ποιο είναι το τεχνικό επιτελείο και φυσικά. Ποια εικόνα έδειξαν στα φιλικά προετοιμασίας. Τα παιχνίδια δεν αποτελούν βέβαια ασφαλές κριτήριο για κανέναν, αλλά είναι χρήσιμα κυρίως για τους προπονητές, οι οποίοι όμως μπορούν να κρίνουν και να αξιολογήσουν και τις δυνατότητες των αντιπάλων. Κάπω έτσι, όλοι όσοι είδαν τον Πα στα δυνατά φιλικά, με πανετολικό και κυφισιά αντίστοιχα, κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα. Πω ο Ρενέ Πόμ έχει ήδη δημιουργήσει μια ομάδα που παρά το ελιπέστατο ρόστερ θα είναι δυσκολοκατάβλητη σε κάθε αντίπαλο. Από την άλλη όμως έχουν εντοπιστεί και οι βασικές της αδυναμίες που είναι οι ελλείψεις σε συγκεκριμένες θέσεις όπως αυτή του επιτελικού χαφ με έφεση και στη δημιουργία και στο σκοράρισμα, ενός καθαρόαιμου επιθετικού, ενός ακραίου επιθετικού από τη δεξιά πλευρά και ενός αριστερού back half τύπου σόρια. Ο νεαρό Λούπα, που δείχνει να έχει καπαρώσει τη θέση αυτή στο σύστημα 3-4-3 που αρέσκεται να χρησιμοποιεί ο Αυστριακό Τεχνικό, δείχνει εξαιρετικά σημάδια. Είναι παίκτη με πολύ τσαγανό και διάθεση να προσφέρει, από την άλλη όμω, είναι παίκτη χωρί παραστάσει από τέτοιου είδου πρωταθλήματα που χαρακτηρίζονται από τη δύναμη στι προσωπικέ μονομαχίε και θα είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο να ρισκάρει η ομάδα να βγάλει όλη τη χρονιά μόνο με το νεαρό χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική με έναν έμπειρο παίκτη. Παρόμοιε πρώτε αναλύσει γίνονται και για τι άλλε ομάδε τη κατηγορία και σε ό,τι αφορά στον Παζιάννα, επειδή η Λάρισα και ο Ηρακλή αντίστοιχα προβάλλουν ω τα βασικά φαβορή διεκδίκηση τη ανόδου, καμία εκ των δύο δεν δείχνει κάτι εξαιρετικό από τα φιλικά παιχνίδια. Αμφότερε οι ομάδε έχουν ένα πλούσιο ρόστερ με πολλού έμπειρου παίκτε και στην κατηγορία και γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι περισσότεροι όμω είναι μεγάλη ηλικία και το κίνητρο στην κατηγορία είναι ένα βασικό στοιχείο στο οποίο αυτή τη στιγμή δείχνει να επενδύει περισσότερο ο Πας Γιάννενα. Η εικόνα της Λάρισσας μάλιστα στο τελευταίο της φιλικό με τον Πάοκ Β, από τον οποίο ιτήθηκε με 1-4 ήταν αρκούντος απογοητευτική, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους Βυσσινοί. Με τα παραπάνω δεδομένα γίνεται περισσότερο σαφές πως ο Πάς ακόμη και με όλα τα προβλήματα, μέσα στα οποία προσπάθησε να ξεκινήσει κάτι καινούριο μετά τον υποβιβασμό του, μπορεί να διεκδικήσει και να κατακτήσει την άνοδο και την επιστροφή στη Σούπερ Λίγκα αρκεί η διοίκηση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στον Ρενέ Πόμς και την κοινή ποδοσφαιρική λογική. Η ενίσχυση με παίκτε που θα μπορούν να πάρουν φανέλα βασικού άμεσα θα αυξήσει τι πιθανότητε για τον Πα να κάνει μια πορεία πρωταθλητισμού και στην πορεία, όταν βρει ρυθμό και με τη βοήθεια των φιλάθρων που περιμένουν να δουν να γίνεται κάτι αξιόλογο, να κατακτήσει και το εισιτήριο επιστροφή του. Οι ανεπίσημες πληροφορίες από τη διοίκηση αναφέρουν πως η ομάδα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση σίγουρα τριών, ίσως και τεσσάρων παικτών με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Πλην όμως επειδή αρκετέ μεταγραφές χάλασαν την τελευταία στιγμή δεν έχει διαρρεύσει το παραμικρό σχετικά με τα επιμέρους χαρακτηριστικά των παικτών.